Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Είχαμε μείνει στη συνέντευξη του Πέτρου Κωστόπουλου. Όχι συνέντευξη, στις δηλώσεις θα έλεγα. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να το λένε και συνέντευξη. Είναι υπομορφή συνέντευξης, επειδή είναι ερώτηση-απάντηση. Αλλά ουσιαστικά, όπως πολύ σωστά λες και εσύ, είναι απλά δηλώσεις. Στο κανάλι, μέσω του site του καναλιού, στο Μέγκα, μας λέει κάποια πράγματα, μας λύνει κάποιες απορίες. Πρώτον, αν είχε σκεφτεί ότι θα έκανε ποτέ πρωινό. Όχι, είχε μείνει κάγκελος, λέει, όταν το άκουσε, αλλά μετά, 10 λεπτά μετά, άρχισε να ψήνεται με την ιδέα και ήταν σαν ξαφνικός έρωτας. Ένα αυτό. Το πιστεύω. Ναι. Δεύτερον, τι μπορεί να περιμένει μια γυναίκα από εκείνον η οποία θα τον βλέπει από το σπίτι στο πρωινό. Λέει ότι ξέρω τι θέλουν οι γυναίκες από μένα, γιατί έχω απέναντί μου κάθε μέρα μία, δύο, τρεις γυναίκες, οι οποίες θέλουν τρυφερότητα, δεν θέλουν αγριάδες, θέλουν να είναι ενημερωμένες. Μας λέει το εξής, το οποίο θέλω να στο διαβάσω ακριβώς. Δεν ζούμε σε εποχή που μπορείς να τη βγάζεις με ελαφριά, να τη βγάζεις ελαφριά μόνο με χασκόγελα και ριχά κουτσομπολιά. Γιατί πλέον υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι άντρες και γυναίκες. Πολύ πρωινό. Φωτογραφίζει κάτι, λες. Δεν προσπαθώ να καταλάβω. Φωτογραφία δεν σου κάνει αυτό. Κάποιον ερωτηματικό. Φέρετε φωτογραφία. Ναι, ένα ερωτηματικό. Ότι τι δηλαδή. Είτε αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος το κάνει και νομίζει ότι μπορεί να τη βγάλει φτηνά, είτε αναφέρεται σε προηγούμενες εποχές ενδεχομένως που κάποιοι άλλοι οι οποίοι κάνανε πρωινό. Τη βγάζανε λαφριά. Θα έχει και λίγο κοινωνικό περιεχόμενο. Τι δηλαδή τώρα θες να πεις ότι μιλάει για τον Λιάγκα πέρυσι και τη Σκορδά. Δεν λέω για ποιον μπορεί να μιλάει. Μπορεί να μιλάει για την πρώτη του καλεσμένη. Που θα είναι η Ρουλέ Κορομιλά, η οποία ήταν το επάνω. Και να καρφώνει την πρώτη του καλεσμένη. Μα είναι σαν. Λέει, μισό λεπτό. Με αποτελειώσετε. Μισό λεπτό. Λέει ότι έχει αλλάξει το κοινό τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει τα κουνιά και δεν μπορώ. Ναι. Κάτσε, μη σου φύγουν τα κουνιά. Να σου θυμίσω ότι την τελευταία τριετία που πραγματικά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές, το πρωινό στο Μέγκα το έκανε ο Λιάγκας με τη Σκορδά. Εντάξει, για τα τελευταία χρόνια λέει. Δεν λέει. Μιλά, τώρα μετά γιατί λέει ότι έχει αλλάξει το κοινό τα τελευταία χρόνια. Δεν λέει άλλαξε φέτος το κοινό. Τα τελευταία, λέει, τα τελευταία σου λέω τρία χρόνια το πρωινό το έκανε στο Μέγκα. Δηλαδή θα κάνει πρωινό τύπου Τσαπανίδου. Ενημέρωση. Όχι, αλλά λέει ότι είναι το κοινό πλέον είναι πιο ενημερωμένο και οι γυναίκες έχουν αλλάξει. Θέλουν να έχουν κάποια πράγματα καινούργια, να διαβάζουν, να συμμετέχουν, έχουν τσαμπουκά. Θέλουν τέλος πάντων να είναι πιο πολύ μες στα πράγματα. Να μην είναι μόνο, όπως λέει, χασκόγελα και ριχά κουτσομπολιά. Α, βάζει και το μόνο. Δηλαδή θα έχει 50% χασκόγελο μετά ενημέρωση. Πώς θα το χωρίσουν, ρε παιδιά. Και συνταγές μαγειρικής, λέει. Γιατί οι γυναίκες θέλουν, λέει, οπωσδήποτε. Θα σα ρωτήσω ότι κάποια στιγμή κάθομαι στο σπίτι και η τηλεόραση βλέπω ειδήσεις, λένε για την ενεργία. Βλέπω όταν λένε για την ενεργία. Δεν θα ήθελα και πρωί μου πάλι να ακούω για ενεργία. Και λέει και πως το κεφάλι μου πνίγεται λίγο. Αν περάσει το ενημερωτικό, θα έχει και ψυχαγωγία μέσα και γέλιο και τραγούδι και χορό, αλλά θα έχει και κάποια άλλη εικόνα. Εντάξει, η πρώτη εικόνα όμως έτσι όπως την παρουσιάζει είναι σαν να κάνει μια πολύ σοβαρή εκπομπή. Α, είπε μόνο. Μόνο. Έβαλε και το μόνο. Μόνο με ριχά κουτσομπολιά. Θα έχουμε και ριχά κουτσομπολιά, αλλά όχι μόνο ριχά κουτσομπολιά. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι όλες οι εκπομπές αυτό κάνουν. Δεν είναι ότι ανακαλύπτουμε Αμερική εδώ. Όταν η επικαιρότητα.